Επειδή είδαμε και τα ρεπορτάζ για την, για την, οικονομία μεταξύ άλλων, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί σε συνθήκες δύσκολες, να δούμε τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα στήριξης. Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο ερώτημα. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων είναι επαρκή ή όχι. Και ίδιο το ερώτημα για τα μέτρα που αφορούν στη στήριξη των επιχειρήσεων. Να δούμε καταρχάς κόστα για τους εργαζομένους. Ζητάμε και θέλουμε περισσότερα. Αυτό μα λέει η κοινωνία και σε σχέση με του εργαζόμενου νίκη και σε σχέση με τι επιχειρήσει. Το 32% θεωρεί επαρκή τα μέτρα για του εργαζόμενου, έναντι του 50% που θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι, είναι, ανεπαρκή, άρα θα έπρεπε να είναι ισχυρότερα, mm -hmm. περισσότερα, πιο έντονα. Για τι επιχειρήσει τα ποσοστά είναι ανάλογα. Το 31% τα θεωρεί επαρκή, το 45% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή. Είναι λογικό σε ένα περιβάλλον έντονη ανησυχία για το τι πρόκειται να mm -hmm. συμβεί και όχι μόνο τον Απρίλιο, αλλά και τους επόμενους μήνες, η κοινωνία αναζητά μεγαλύτερη στήριξη. Ορθώς μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί απορία, το πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που λένε «Δεν ξέρω, δεν αφαντώ». Ναι, ανατώ. γιατί υπάρχουν... Ε, για τις επιχειρήσεις είναι... Πολύ λογικό. Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που δεν παρακολουθούν. Δεν, τους... δεν έχουν εμπλοκή με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα, ίσως δεν παρακολουθούν και πολύ στενά mm -hmm. ποια είναι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Αλλά και για τους εργαζομένους πρέπει να σου πω, υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πολύ παρακολουθούν Α, τα πράγματα. Οπότε, εξηγείται με αυτόν ναι. τον τρόπο, λες. Απλώ να πω ότι επειδή θεωρώ πολύ λογική την απέτηση κάθε κοινωνία σε περίοδους κρίση να ζητά τη μέγιστη δυνα... δυνατή στήριξη, εκτιμώ ότι πρώτον δεν πρέπει να μα ξενίζει το αποτέλεσμα ναι. και δεύτερον αν μου επιτρέπεις ένα ευρύτερο σχόλιο, προφανώς θα είναι λάθος αν η οποιαδήποτε πολιτεία αντιμετωπίσει την κρίση που ζούμε ως λογιστική εγγραφή στις δαπάνες. Ναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι σαφές αυτό. Απ' την άλλη είναι και μια άσκηση ισορροπίας, έτσι, γιατί έρχεται και η επόμενη μέρα. Για να δούμε τώρα την επόμενη κάρτα, επιστρέφοντας έτσι σε μια πιο πολιτική προσέγγιση. Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τον Πρωθυπουργό για τις αποφάσεις του σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. 8 στους 10 δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι, το 38% πολύ, το 42% αρκετά. Πρόκειται για ένα ε, εντυπωσιακά υψηλό mm. ποσοστό. Που και πάλι έρεται πάνω από κομματικέ γραμμέ. Mm. Καλά, είναι σαφές ούτε συζήτηση. Αυτό. Να πω έτσι ενδεικτικώ μόνο ότι σε αυτού που δηλώνουν πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι είναι περισσότεροι από 6 στου 10 ψηφοφόρου τη αξιωματική αντιπολίτευση, του ΣΥΡΙΖΑ, Μάλιστα. για παράδειγμα. Ναι. Δεν έχει Γενικώ η έρευνα αυτή δεν είχε κομματικέ αναφορέ. Οι απαντήσει είναι περίπου οριζόντιε σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται ότι η κοινωνία στο θέμα του ιού αντιμετωπίζει αλλιώ τα πράγματα. Ε, το ποσοστό είναι, επαναλαμβάνω, άκρο εντυπωσιακό. 18% είναι το λίγο και το καθόλου. Υπάρχει λοιπόν μια καθολική αποδοχή ναι, των πράγματε. αποφάσεων, τη τάση, τη παρουσία, θα έλεγα εγώ, του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα θέματα του Πρωθυπουργού. Προσωποποιημένο κορονοή. το ερώτημα Προσωποποιημένο πάνω στον κύριο Μητσοτάκη βέβαια. το συγκεκριμένο. Προσωποποιημένο και το επόμενο για τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό. Είστε Πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τον Υπουργό Υγεία για τι αποφάσει του σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού, εδώ. Και εδώ τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Το 72% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο. 34% πολύ, 38% αρκετά. Έναντι του 25% που είναι λίγο ή καθόλου. Και αυτά τα ποσοστά νίκηνε άκρο εντυπωσιακά. Και για τον κύριο Κικίλια, αυτό που δείχνει στο σκέλο αυτό η έρευνα είναι ότι οι άνθρωποι που κατά βάση έχουν σηκώσει πολιτικά το βάρος των αποφάσεων ε, του σχεδιασμού, της υλοποίησής του σε σχέση με την κρίση αυτή τη στιγμή έχουν την αποδοχή για τους χειρισμούς τους ναι. της μεγάλης πλειονότητας της κοινωνίας. Βεβαίως, συνειρμικά, όταν πάει το μυαλό μας στο πρόσωπο του Υπουργείου Υγείας αυτές τις ημέρες, αναμφίβολα πάλι φέρνουμε στο το μυαλό μας τον κύριο Τσιόδρα, Έτσι εκεί από όπου αρχίσαμε, με την ε, ικανοποίηση σε ποσοστό 90% από την ενημέρωση που μας παρέχει. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.